Διάβασε ο Βασίλης και τι θέλει. Και τι ώρα έχει προπόνηση. Και εγώ δεν θέλω να πάω, θέλω να έρθει ο φίλος μου. Και εγώ, ξέρω εγώ, δεν μπορώ τα γερμανικά. Αυτή η χελώνα πόσο τεράστια είναι, ρε Γιώργο. Ποια, τεράστια, φίλε. Αυτές οι χελώνες, καταρχάς αυτή είναι 180 ετών η χελώνα. Και 180 ετών, ε. 180 ετών, ναι. Και είναι ωραία, εκεί πιο ωραία τα ελληνικά νησιά τύπου. Κοίταξε, είναι πιο εξωτικά από τα ελληνικά νησιά. Αλλά συνολικά όχι. Όχι. Καταρχάς είναι πανάκριβα. Είναι πανάκριβα. Πανάκριβα. Είναι δηλαδή εξοργιστικά ακριβά σε Σεϊχέλες και το έχουν κάνει επίτηδες για να, νομίζω, για να κρατάνε ένα επίπεδο τουριστών που πάνε εκεί. Μάλιστα. Αλλά είναι δηλαδή θες για να φας το άτομο από 65-70 μέχρι 110-120 ευρώ. Το άτομο. Το άτομο. Πολύ ακριβά. Πάρα πολύ ακριβά. Οι θάλασσες ωραίες, ας πούμε. Οι θάλασσες είναι ωραίες, είναι εξωτικές. Ακούς συνεχώς όταν είσαι στην παραλία, ακούς ένα θόρυβο, λες και σκάνε κύματα. Το ωκεανού αυτό, ε. Ναι, ακούς όμως χτυπάνε τα κύματα του ωκεανού πάνω στα κοράλια, τα οποία έχουν κάνει από μόνο τους φυσικά τυχώματα, τα οποία ουσιαστικά προστατεύουν και τις ακτές από τους καρχαρίες. Γιατί έχει πάρα πολλούς καρχαρίες. Έχει πολλούς καρχαρίες απ' έξω. Πάρα πολλούς. Δεν μπαίνουν μέσα. Δεν μπορούν να μπουν. Baby shark μπαίνουν όμως μέσα. Μπαίνουν, ναι. Αλλά δεν είναι επιτίθεται στους ανθρώπους. Και συγγνώμη, τι λέγεις πριν, ότι όταν δεν έχεις την καθημερινότητα και τα παιδιά μαζί, ας πούμε, ξανασυναντιέσαι. Ναι, ότι δεν μπορείς να είναι τα παιδιά στο σπίτι και να γίνεται ένας χαμός και να είσαι στα μέλια και στη ρομάτζα και να βγάζεις selfie στην κουζίνα πάνω από τα μακαρόνια με το κιμά να φιλιές. Εντάξει, καταλάβες. Αλλά όταν είσαι μόνος σου, όταν είμαστε μόνοι μας με τη Δώρα, είναι τελείως διαφορετικό. Δεν είμαστε μπαμπάς και μαμά. Εκεί είναι ο Γιώργος και η Δώρα. Είναι ένα ζευγάρι και που κάνετε, καλά. Θέλετε να βρίσκεστε μόνοι σας. Θέλουμε, ναι, το κάνουμε συνέχεια. Και το καλοκαίρι όλη η οικογένεια. Gypsy Kings. Όλοι στα αυτοκίνητα στην περιοδία. Τσαλίκης Καλίδης. Τσαλίκης Καλίδης. Ωραίο σχήμα. Πολύ διασκεδαστικό σχήμα. Πιστεύω ότι θα πάει.